κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας προκειμένου να δώσει οδηγίες και κατευθύνσεις. Αναμένεται να φτάσει το απόγευμα της Τρίτης στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας και παρά τον αναβρασμό που υπάρχει στη γείτονα χώρα για την εξάπλωση του κοροναϊού, όλα κυλούν ομαλά στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Το βράδυ της Δευτέρας έφτασε στο λιμάνι της περιοχής μας πλοίο με επιβάτες από τη Βενετία. Έλληνες οδηγοί και επιβάτες μετέφεραν διαφορετικές εικόνες από τη γείτονα χώρα ανάλογα από την περιοχή που προερχόταν. Οι περισσότεροι πάντως εμφανίστηκαν ψύχρεμοι και τόνισαν πως γίνεται πολύ φασαρία για το τίποτα. Πιστεύω πολύ φασαρία. Θέλει λίγο προσοχή. Φασαρία, τίποτα άλλο. Πώς είναι τα πράγματα μέσα? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στο παρόν μια χαρά, τίποτα, δεν είχαμε κανένα. Είχατε μια μικρή καθυστέρηση στη Βενετία 5 ώρες. Καθυστέρηση είχαμε για λαθρομετανάστες. Περιμένουμε την αστυνομία να την αντισπάρει. Στο πλοίο φοβόταν ο κόσμος. Ψυχία. Δεν σας ελέγξα στο καράβι. Εμάς όχι. Έγινε έλεγχος. Σε εμάς όχι. Από τα γεγονότα στη γείτονα χώρα έχουν θορυβηθεί και αρκετοί εργαζόμενοι του λιμανιού, αρκετοί από τους οποίους στα καφέ, τα εστιατόρια και τις εταιρείες που εξυπηρετούν τον κόσμο φορούν μάσκες. Από τώρα που έγινε ο δώρος αυτός έτσι, να προστατευτούμε, λέμε. Από νωρίς σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας φτάνουν σχολεία που βρίσκονταν στην Ιταλία σε τακτικές εκδρομές και επιστρέφουν εσπεσμένα λόγω κορονοϊού. Αύριο το πρωί, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, αναμένεται η επιστροφή και του τμήματος αρχιμαγείρων του Δημόσου ΙΕΚ Ιωαννίνων, το οποίο βρισκόταν στην Ιταλία με πρόγραμμα Εράσμους, το οποίο διακόπηκε λόγω κορονοϊού αρκετές ημέρες πριν την ολοκλήρωσή του. Η κάμερα του Θεόδωρου Παπάζογλου βρήκε και οδηγούς που αναμένεται να ταξιδέψουν τις επόμενες ώρες προς την Ιταλία, οι οποίοι, όπως λένε, έχουν αρχίσει και ανησυχούν. Ανκόνα πηγαίνουμε, ναι. Και συνέχεια Μιλάνο. Να πάτε στο Μιλάνο. Ναι, τι να κάνουμε. Πάμε μέσα στο πρόβλημα. Πολύ, πολύ. Έχετε πάρει κάποια μέτρα προφύλαξης? Μάσκες μόνο. Και αυτές δεν τις βρίσκουμε για να πάρουμε και περισσότερες. Έχουμε μία-δυο μάσκες. Μάλιστα. Και τα υπόλοιπα, ό,τι προκύψει. Και φορτώματα. Δυστυχώς δεν έπρεπε να πάμε. Τα κόστη που ξεκινήσαμε. Ανησυχείτε, έτσι. Γιατί να μην ανησυχούμε λίγο, μικρό είναι το πρόβλημα. Μεγάλο είναι και ακόμα είναι στην αρχή. Σε αντίθεση με τη δική μας χώρα, που τα πράγματα είναι πολύ πιο χαλαρά, στην Αλβανία αυξάνονται τα προληπτικά μέτρα κατά του νέου κορονοϊού. Σε όλες τις συνοριακές διαβάσεις της χώρας, το Εθνικό Αεροδρόμιο στα Τίρανα, τα λιμάνια και τις συνοριακές διαβάσεις στη Στεριά έχουν εγκατασταθεί ειδικευμένα υγειονομικά κλιμάκια που ελέγχουν την είσοδο κάθε επιβάτη στη χώρα. Ειδικότερα, τα μέτρα στις συνοριακές διαβάσεις της Ελλάδας με την Αλβανία επεκτείνονται από το λιμάνι στους Αγίους 40 μέχρι την Κρυσταλλοπηγή στην Κοριτσά. Αυτό μετράει τη θερμοκρασία και μετά όταν βλέπουμε που έχει θερμοκρασία 39-40, ναι. 39, έχουμε την ασθενοφόρο, έχει πέρα και κατευθείαν το πάμε στο καραντίνα. Ήρθαμε πολύ κοντά, ήμασταν στην Ιταλία, δεν φύγαμε πολύ μακριά. Στο λιμάνι δεν σας δώσαν μάσκες και τέτοια? Όχι. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Καλά είναι εδώ.